Είμαστε έτοιμοι για το κύπελο όμως, το πρωταθλητή, το οποίο θα παραδοθεί τώρα στον αρχηγό του Κεραυνού, τον Νίκο τον Στυλιανού, που πρώτη φορά θα πάρει τρόπαιο πρωταθλητή στα χέρια του με τη φανέλα του Κεραυνού. Φωνάζει κοντά του και τον Σάιμον τον Μιχαήλ και τον Κρίστο Ραζή. Εδώ άλλη μια πολύ ωραία υποδική κίνηση από τους τρεις Κύπριους. Εδώ έρχονται όλοι μαζί για να σηκώσουν το τρόπαιο ψηλά στον ουρανό της Λάρνακας. Ο Κεραυνός είναι ο πρωταθλητής 2021-2022. Ο Κεραυνός θα κατακτήσει το 8ο του πρωτάθλημα σήμερα εδώ με τη νίκη του στη Λάρνακα απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ με το 90-88 στην παράταση. Οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Ο Κεραυνός κάνει το τρέμπλ φέτος, παρά το γεγονός ότι η χρονιά ήταν δύσκολη, όπως είπε και ο Νίκος ο Στυλιανού, με πολλά σκαμπανεβάσματα η ομάδα του Κεραυνού κατάφερε να κατακτήσει και τα τρία τρόπαια. Ο κόσμος του Κεραυνού βρίσκεται ακόμα στο γήπεδο, εδώ και στο μπάρι του Παπαέλληνα το τρόπαιο για να το πανηγυρίσει μαζί με τα παιδιά που βρίσκονται γύρω του. Όμορφες στιγμές. Είναι τρελός ο πρόεδρος, φωνάζουν οι φίλοι του Κεραυνού και το χαίρεται ο Πάρης ο Παπαέλληνας.